Εκτός λοιπόν από τον ξύλινο πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο που προβλέπεται, προβλέπεται η ανάπλαση, όπως βλέπετε, της θαλασσινής πύλης, και επίσης προβλέπονται διαμορφώσεις χώρων πρασίνου περίπου 3.500 τετραγωνικών μέτρων, εκτός από την ανάπλαση της θαλασσινής πύλης που είναι 4.500 τετραγωνικά μέτρα, κοντά στο Προμαχώνα και σε διάφορα άλλα σημεία. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι μαζί με την μελέτη, η οποία υπάρχουν και τα σύνοδα έργα. Ένα από αυτά, πριν από 3 εβδομάδες περίπου, είχα παρευρεθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και πέρασε ομόφωνα η πρόταση της κατασκευής ενός μόλου 152 μέτρων που βρίσκεται ακριβώς και σε αυτό στην περιοχή της Ακαντίας. Αν μπορούμε να το δείξουμε στη γενική διάταξη, τέλος πάντων στην αρχή Κώστα του... Ναι, όχι σε αυτό το σημείο, εκεί. Υπάρχει λοιπόν ο μόλος στο λιμάνι της Ακαντίας, στην πύλη των Αγγέλων, όπως λέμε, ακριβώς απέναντι στην περιοχή του Κόβα, που έχει να κάνει με την κατασκευή ενός μόλου 152 μέτρων και πλάτους 10 μέτρων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε, να ελιμενίζονται τα ημερόπλια και να μπορέσει να αποσυμφορηθεί κάπως η πόλη, το κέντρο της πόλης της Ρόδου. Είναι αναγκαία η κατασκευή του συγκεκριμένου μόλου. Ήδη λοιπόν έχουμε πάρει την απόφαση που έχει να κάνει με την κατασκευή από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και να απομένουν η περιβαλλοντική μελέτη, η οποία θα πρέπει να γίνει. Θα προσπαθήσουμε να την τρέξουμε όσο το δυνατόν γίνεται, σε συνεργασία βέβαια και με τον Δήμαρχο, για να μπορέσουμε τέλος πάντων να έχουμε το έργο, τουλάχιστον την έγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μελέτης, και να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου. Ένα άλλο σύνοδο έργο, το οποίο αυτή τη στιγμή θα το υποβάλουμε στο Συμβούλιο της Αρχιτεκτονικής προς έγκριση, είναι το χτίριο, ένα διόροφο χτίριο το οποίο ετοιμάζουμε, και έχει να κάνει το διόροφο για τη στάθμευση των αυτοκινήτων. Είναι για χωρητικότητας για 450 αυτοκίνητα, είναι διόροφο σαν χτίριο και... Είναι διόροφο χτίριο. Αυτό ακριβώς, και είναι στην είσοδο που πηγαίνουμε για το λιμάνι της Ακαντίας. Ενός προϋπολογισμού περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, μια και αναφέρομαι στο λιμάνι της Ακαντίας, θα ήθελα να σας πω ότι ήδη έχουμε αναπλάσει το κομμάτι το οποίο βρίσκεται, έτσι όπως κατεβαίνουμε από την Αυστραλίας προς το λιμένα της Ακαντίας, έχουμε αναπλάσει, έχουμε διαμορφώσει τον χώρο, έχουμε ασφαλτοστρώσει τον χώρο αριστερά για 330 αυτοκίνητα, για 30 πούλμαν, για 15 τράκτορες, εκτός από όπου προβλέπονται για θέσεις στάθμευσης των ταξί και για μοτοποδήλατα. Το συγκεκριμένος λοιπόν χώρος ήταν ενός προϋπολογισμού 580.000 ευρώ. Η σύμβαση με τον ανάδοχο είχε γίνει με σε 226 χιλιάρικα, και εκτός από την ασφαλτόστρωση έχουν δημιουργηθεί πεζοδρομήσεις, θα φυτευτούν δέντρα και ο ηλεκτροφωτισμός. Ένα άλλο έργο το οποίο εμείς ξεκινήσαμε από την αρχή σαν Δημοτική Αρχή είναι και το χτίριο των επιβατών. Το χτίριο των επιβατών που είναι στον χώρο της Ακαντίας, ενός προϋπολογισμού 420.000 ευρώ και η συμβατική του, η νομική του δηλαδή δέσμευση, έχει ολοκληρωθεί το έργο. Εναπομένουν τα εκδοτήρια τα οποία θα πρέπει να γίνουν μέσα. Έχει ενοικιαστεί ιδιοχώρος, ας πούμε, σε ιδιώτη, σε εταιρεία, και ο προϋπολογισμός, η σύμβαση δηλαδή, ο προϋπολογισμός είπα είναι 420.000, αλλά η νομική δέσμευση, η σύμβασή του ήταν για 237.000. Επίσης, προχωράμε αυτή τη στιγμή στην διαμόρφωση του χώρου δεξιά, όπως κατεβαίνουμε για το λιμάνι της Ακαντίας.
Ο χώρος αυτός κατόπιν συνεννόησης, συνεργασίας με τον Δήμαρχο και με τον Σύλλογο των Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων θα παραχωρηθεί ούτως ώστε να μπορέσουν να αποθέσουν εκεί πέρα στον συγκεκριμένο χώρο τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για να μπορέσει τέλος πάντων να ελαφρυνθεί το κέντρο της πόλης της Ρόδου που καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πραγματικά αρκετό μεγάλο πρόβλημα για θέσεις στάθμευσης. Όλα αυτά βέβαια για να μπορέσουν να λειτουργήσουν κύριε Δήμαρχε απαραίτητη προϋπόθεση θα πρέπει να είναι ότι η δημοτική συγκοινωνία να είναι πιο συχνή που ώστε να δοθεί ένα κίνητρο τέλος πάντων σε όποιον σταθμεύει στους συγκεκριμένους χώρους να έχει την άμεση συγκοινωνία με το κέντρο της πόλης της Ρόδου. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο προτείνουμε και εμείς ότι τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα για να μπορέσουν που συνάδουν με το πνεύμα του όλου τέλος πάντων εγχειρήματος, του όλου σχεδιασμού. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα συμβατικά τεύχη σε ό,τι έχει να κάνει με την με το θέμα της ασφάλειας, με την αναμόρφωση και την ανάπτυξη της ασφάλειας των λιμανιών μας. Αυτό εδώ πέρα ήταν ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που έχει ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο. Είναι σε ό,τι έχει να κάνει με την αναβάθμιση της ασφάλειας των λιμανιών. Και μιλάω και για τα τρία λιμάνια. Μιλάω για το λιμάνι της Ακαντίας, μιλάω για το λιμάνι της Κολώνας και για το τουριστικό λιμάνι.